Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε Τετάρτη, είμαστε και απόψε μαζί σας με θέμα της σημερινής εκπομπής, υπνική άπνοια. Δύο γνώσεις λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, και έχουμε απόψε την τιμή να έχουμε καλεσμένο τον ιατρό πνευμονολόγο, κύριο Φώτη Καψιμάλη. Καλησπέρα σας, κύριε Καψιμάλη. Καλησπέρα σας. Είναι ευχαριστώ. Μεγάλη τιμή για μας απόψε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Οφείλω να πω ότι το θέμα αυτό το κάνω, αυτή την εκπομπή την κάνω απόψε με αυτό το θέμα, γιατί αντιμετωπίζοντας εγώ πρόσφατα μαθαίνοντας κάποιο τώρα πρόσφατα κάποιο πρόβλημα υγείας που έπασχα και πάσχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εντελώς τυχαία βρέθηκα με τον κύριο Φώτη Καψιμάλη, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος ιατρός, σπουδαίος επιστήμονας και μου το απέδειξε αυτό, σώζοντάς μου κυριολεκτικά τη ζωή. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κύριε Καψιμάλη, μου σώσατε, δεν κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή. Σπάω το ιατρικό απόρριτο το δικό μου απόψε, για λόγους, επειδή μέσα από αυτό το κανάλι, οι εκπομπές αυτές που κάνω εγώ και όλοι οι άλλοι συνεργάτες του καναλιού, έχουν σαν σκοπό την ενημέρωση του τηλεθεατή και αντιμετωπίζοντας εμείς κάποιες προσωπικές καταστάσεις και έχοντας κάποιες εμπειρίες, αυτές θέλουμε να τις δώσουμε στον κόσμο που αυτή τη στιγμή μας βάζει και καθόμαστε απέναντι από τον καναπέ που κάθεται αυτός. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σπάω το απόρριτο. Δεν με ενδιαφέρει. Πάσχω, κυρίες και κύριοι, από υπνική άπνοια. Κοιμάμαι το βράδυ με μάσκα. Θεραπευθήκατε. Αυτό είναι το... Μου σώσατε τη ζωή. Για όποιον θεωρηθεί ότι αυτή η εκπομπή απόψε είναι διαφημιστική, σας λέω όχι. Και προκαλώ όποιον θέλει, τα ιατρικά δεδομένα υπάρχουν, οι εξετάσεις μου υπάρχουν, πού ήμουνα, πού είμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Γίνεται αυτή η εκπομπή απόψε. Είναι τιμή για μας που ο κύριος Καψιμάλης είναι στο στούντιο και σκοπό αυτής της εκπομπής είναι να ενημερωθείτε για το πρόβλημα που εγώ το λέω, κύριε Καψιμάλη, σήμερα ότι είναι μια πραγματική μάστιγα. Είναι μια μάστιγα και μάλιστα συχνή μάστιγα και ευχαριστώ άλλη μια φορά για αυτή την πρόσκληση, γιατί αυτή η εκπομπή σου είναι ευκαιρία για πρώτη φορά, ίσως για πρώτη φορά, να μιλήσει ο ασθενής. Δηλαδή, ως αντιπρόσωπος ενός μεγάλου ποσοστού ασθενών, μπορεί να μιλάμε και το 5% του γενικού πληθυσμού. Είναι μεγάλο νούμερο για μια τέτοια κατάσταση. Ακριβώς λοιπόν, εγώ δεν είμαι παρουσιαστής απόψε. Βγάλετε το από το μυαλό σας ότι έχετε να κάνετε με έναν παρουσιαστή, έχετε να κάνετε με έναν ασθενή. Έτσι θα με αντιμετωπίσετε, σαν να έρχομαι στο ιατρείο σας να συζητήσουμε για το πρόβλημά μου. Αλλά εδώ, επιτρέψτε μας, επειδή έχουμε καθιερώσει στην αρχή της εκπομπής να κάνουμε, να βλέπουν οι τηλεθεατές, οι φίλοι μας που μας καλοδέχονται στο σπίτι τους, ένα βίντεο που αφορά το θέμα της εκπομπής, να δούμε αυτό το βίντεο και στη συνέχεια να αναλύσουμε όλο το θέμα. Για να δούμε. Κύριε Καψιμάλη, είμαι ασθενής σας. Και θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά και θα το λέω συνέχεια. Θεωρώ ότι μου σώσατε τη ζωή. Και το ευχαριστώ είναι πολύ μεγάλο. Είμαστε λοιπόν εδώ, ήρθατε. Μου κάνατε την τιμή να είστε στην εκπομπή μου. Και θέλω από εδώ και πέρα να με αντιμετωπίσετε πραγματικά παρουσία των τηλεθεατών μας σαν ασθενή. Και όχι σαν παρουσιαστή. Όπως όταν μιλάμε
στην κλινική μας κλινική. Πράξη. Έτσι. Λοιπόν, χρόνια τώρα, εγώ, δεν θυμάμαι πόσα, 20, 25, όταν κοιμόμουν, προχάλισα, μου λέγανε συνεχώς, η γυναίκα μου, φίλοι, θα μιλάμε λαϊκά απόψη, θα πέσουν οι τείχοι από το ροχαλιτό. Θέσκει πάντα. Πώς. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Δεν ήταν όμως το ροχαλιτό. Ένας διαβήτης, αρρύθμιστος, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, δεν ρυθμιζόταν. Υψηλή αρτηριακή πίεση. Που δεν ρυθμιζόταν πάλι. Που δεν ρυθμιζόταν. Πάρα πολλά κιλά. Που δεν χανότανε. Αντίθετα. Με καμία προσπάθεια. Μπορεί να... Και πολλοί πιστεύανε. Μα όχι. Όχι κυρίες και κύριοι. Αντίθετα μπορεί να αυξάνει κιόλας. Ακριβώς. Ύπνος. Το βράδυ. Ένα μαξιλάρι που το πρωί έπρεπε να το απλώσεις, να στεγνώσει από τον υδρότα. Συνεχείς εγέρσεις από το κρεβάτι για να πάω στην τουαλέτα. Αμέτρητες φορές. Ύπνος μηδέν. Ύπνος καταστραμμένος. Μηδέν. Επόμενη μέρα. Υπνηλία. Καμία διάθεση για ζωή πλέον. Καμία διάθεση για τρέμα για ζωή. Καμία δύναμη. Καμία δύναμη. Ήμουν κουρασμένος. Για δουλειά είτε για κοινωνικές δραστηριότητες. Ξέρετε, το έχουμε συζητήσει, η δικιά μου η δουλειά είναι πάρα πολλές ώρες. Και τι μου είπατε, εγώ θα το πω, ότι είσαι φαινόμενο και απορώ με αυτά που κάνεις. Κάποια στιγμή, λοιπόν, με κάποια επεισόδια στον ύπνο μου, σοβαρά, και μετά από συζητήσεις, πήγαινα, εγώ θα το πω. Το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς. Δεν είστε υποχρεωμένος να συμφωνήσετε, γιατρέ μου, με τίποτα μαζί μου. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να το πω, κυρίες και κύριοι. Χρόνια ολόκληρα, σε γιατρούς, σε παθολόγους, σε ουρολόγους. Γιατί τόσες φορές την νύχτα πάω τουαλέτα. Α, θα είναι από το ζάχαρο, ρύθμισέ το. Θα είναι, πιθανόν να έχεις και προστάτη. Εξετάσεις, κόντρα εξετάσεις, δεν είχα τίποτα. Μετά από ένα επεισόδιο, συγχωρέστε με γιατί τα θεωρώ σοβαρά αυτά, τα ακούει ο κόσμος, που μπορεί να έχει τα ίδια πράγματα. Τα σχόλια μου. Θα σας δοθεί ο χρόνος. Αλλά για να βάλουμε τον κόσμο ακριβώς στο... Στη διάσταση. Στη διάσταση. Χρόνια ολόκληρα. Ώσπου, συμπτωματικά, κάποιος μου λέει, εσύ, δεν κάνεις μια μελέτη ύπνου. Στην αρχή, επειδή δεν είμαι άνθρωπος εγώ, γιατρέ μου των νοσοκομείων, κουράστηκα από τους γιατρούς τόσα χρόνια. Το αντιμετώπισα σαν κάτι αρνητικό. Εγώ να πάω στο νοσοκομείο, να μείνω ένα μια βράδυ. Ήρθα λοιπόν στο νοσοκομείο, έμεινα ένα βράδυ.